Το θέμα είναι αν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Και νομίζω οι αρμόδιοι να απαντήσουν σε αυτό είναι οι ίδιοι οι μαθητές, τους οποίους, αγαπητέ κύριε Σπιτσέρη, δεν έχουμε ρωτήσει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού σχολείου. Δηλαδή, να δούμε τι θέλουν τα παιδιά πρώτα. Εάν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα, τότε να το αφήσουμε ως έχει. Ως επιμένει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να παραμείνει ως έχει, να μην ενοχληθεί κανείς, να συγγράφουν μόνοι τα βιβλία τους, να μας λένε τι θα κάνουμε στο σχολείο, μας τους δασκάλους. Αλλά η πραγματικότητα μας λέει διαφορετικά πράγματα. Ότι οι μαθητές, τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βέβαια, στη δευτεροβάθμια σίγουρα δηλαδή, απαξιώνουν το μάθημα. Ενώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι το μάθημα των θρησκευτικών έχει να δώσει πράγματα. Έχει να δώσει πράγματα όχι τόσο στην εκπαίδευση, όσο στην αγωγή των νέων παιδιών. Μπορεί να περάσει σοβαρές ηθικές αρχές, αξίες στα παιδιά, τις οποίες τις έχουμε απεμπολίσει από πολλούς στην ελληνική κοινωνία. Για ποιες αξίες αναφέρεστε, κύριε Καραφίλη, σε ποιες αξίες αναφέρεστε? Την αγάπη. Πρώτα απ' όλα την αγάπη. Νομίζω πως ο βασικό θεμελιωτής του χριστιανισμού από εκεί ξεκινάει. Η βασικότερη αυτή δεν είναι η αγάπη. Την έχουμε μήπως στην ελληνική κοινωνία? Ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι βέβαιο ότι δεν την έχουμε. Ότι μας λείπει. Έτσι ακριβώς. Από το βασικότερο ξεκίνησα. Που είπαμε και σε άλλες επιμέρους αρχές και αξίες, ήθος, να παράξει ήθος. Δηλαδή. Ξέρετε, στη σκοποθεσία του ελληνικού σχολείου, δηλαδή στους νόμους που καθορίζουν τους σκοπούς, τους στόχους του ελληνικού σχολείου, καθορίζεται ακριβώς η διαμόρφωση ηθικού ανθρώπου. Πού είναι λοιπόν η διαμόρφωση ηθικού ανθρώπου? Βλέπετε εσείς την ηθική στην ελληνική κοινωνία να κυριαρχεί? Άρα το μάθημα αυτό πρέπει να στραφεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Έχουμε ένα εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό θεολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και οι δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ καλά κατατασμένοι από τις σπουδές τους και μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτό. Χρειάζονται μια καλύτερη καθοδήγηση από το Υπουργείο της Παιδείας και θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα.